Σε συνέχεια των θετικών ειδήσεων, σύμφωνα με ιστοσελίδα αμυντικού περιεχομένου σε κοινωνικό δίκτυο, παρουσιάζεται βίντεο με την πρώτη δοκιμαστική βολή του UAS Arisa της ελληνικής εταιρείας SAS Technology με κατευθυνόμενη ρουκέτα FZ-275 LGR της Thales Belgium. Με σταθερά βήματα η SAS Technology προχωρά στην πιστοποίηση του UAS Arisa με οπλικό φορτίο την ισχυρή ρουκέτα Hydra 70 που μέχρι σήμερα φέρεται μόνο από μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα μεγέθους του AH-64 Apache. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το UAS Arisa, που έλκει το όνομά του από το αρχαίο μακεδονικό ακόντιο, θα έχει μία ακόμα εχμή, πέραν των απλών ρουκετών 2,75, την υψηλής ακρίβειας κατευθυνόμενη ρουκέτα FZ-275 LGR, που κατασκευάζεται από την Thales Βελγίου. Η πρώτη φάση του προγράμματο πραγματοποιήθηκε την 15-12 2022 και περιέλαμβανε βολέ από το UAS Arisa SRS 1α, τοποθετημένο σε ειδική βάση ολίσθηση κατασκευή τη SAS Technology, η οποία έχει πραγματοποιήσει και όλη την σχετική μελέτη. Την πρώτη αυτή φάση θα ακολουθήσουν αντίστοιχε βλητικέ δοκιμέ σε πτήση και θα καταλήξουν στι δοκιμέ του συστήματο κόπευση. Η ικανότητα εξασφαλίζεται από το είδος του τυπικού φορτίου οπλισμού, που στην έκθεση ήταν δύο τυπικές βρουκέτες Hydra 2,75 ιντσών βελινεκούς 6 με 8 χιλιόμετρων, όπως αυτές που φέρουν τα επιθετικά ελικόπτερα Apache. Ωστόσο, το Σάρισα SRS 1α αντιπροσωπεύει οργανικό ενέργειο μέσω αεροπορική υποστηρίξεω για τον διοικητή ακόμη και τμήματο πεζικού ή ειδικών δυνάμεων μεταφερόμενο συσκευασμένο σε κάποιο ελαφρύ όχημα, το σάρισα SRS 1α μπορεί να ξεφορτωθεί και σε ελάχιστο χρόνο να απογειωθεί υπό τον πλήρη έλεγχο μέσω του κινητού σταθμού οπλισμού MPGS S31 να μεταβεί στο σημείο ενδιαφέροντος και να εξαπολύσει τα όπλα του προσβάλλοντας τον εχθρό από ικανή απόσταση ασφαλείας για το μικρό τμήμα. Το UAS Άρισα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα σε τακτικές αποστολές για μεταφορά φορτίου και ανεφοδιασμού μονάδων. Θα έλεγε κανεί πω σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο μη επανδρομένο όχημα αποτελεί ένα πρώτο βήμα. Εφόσον περατωθούν σύντομα οι δοκιμέ όλων αυτών των διαμορφώσεων και ενταχθούν στο οπλοστάσιο του ελληνικού στρατού, τότε θα επανδροθούν οι μονάδε και οι σχηματισμοί σε εύρο και νησιά με τα νέα αυτά όπλα που θα φέρουν μια πραγματική επανάσταση. Τα ελληνική κατασκευή οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη αποτελούν το μέλλον των ενόπλων δυνάμεών μα αλλά και της εξαγωγικής μας στόχευσης προς το εξωτερικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.